Κύριε Μανολόπουλε, τι λέτε, κύριε καθηγητά? Ναι, να πω όσον αφορά το θέμα του εμβολίου θα μας και καλύψει. το νέο στέλεχος. Η πιθανότητα να μην καλύπτει το εμβόλιο το νέο στέλεχος του ιού είναι απειροελάχιστη, είναι σχεδόν μηδενική. Δεδομένου ότι παρότι το νέο στέλεχος περιλαμβάνει, τουλάχιστον από ό,τι έχουν ανακοίνωσαν οι Βρετανοί επιστήμονες, περίπου 20 μεταλλάξεις, κάποιες από τις οποίες είναι στη θέση, ειδικά μία στη θέση με την οποία αλληλεπιδρά η πρωτεΐνη spike, η πρωτεΐνη ακίδα με τον υποδοχέα στο κύτταρο, όπου από όπου εισέρχεται. Η πιθανότητα όμως να μην καλύπτει από το εμβόλιο είναι μικρή, γιατί το εμβόλιο προκαλεί μια ανισολογική αντίδραση πολλαπλή. Παράγει αρκετά αντισώματα, τα T λεφοκύτταρα, τα Β λεφοκύτταρα, όλα ενεργοποιούνται και επιτίθενται στον ιό. Δεν είναι μόνο μια αλλαγή. Άρα θα πρέπει να περάσουν χρόνια, κατά πιθανότητα, να θρηθούν πολλές εκατοντάδες μεταλλάξεις που να τροποποιήσουν πολύ σημαντικά την S-πρωτεΐνη για να έχουμε τέτοια ανησυχία. Αυτό τουλάχιστον είναι η εμπειρία από τα εμβόλια της γρήπης μέχρι τώρα που αναπτύσσουμε. Άρα νομίζω δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος όσον αφορά τα εμβόλια. Πρέπει, όπως είπε ο κ. Γεροτζιάφας, να εμβολιαστούμε. Το εμβόλιο θα μας καλύψει στο ποσοστό αυτό το 90-95% που έχει ανακοινωθεί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και θα ξεκινήσει η λύση του προβλήματος. Τώρα, όσον αφορά τη μεταδοτικότητα, μπορεί να. Οι Βρετανοί ανακοίνωσαν ότι είναι 70% αυξημένη, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Κυρίως με επιδημιολογικά δεδομένα το υπολόγισαν και με υπολογιστικά δεδομένα, με μοντέλα στον υπολογιστή. Δεν έχουν γίνει πειραματικά. Και όχι γιατί το κατέγραψαν, λέτε. Όχι, το κατέγραψαν, αλλά επιδημιολογικά. Δηλαδή παρατηρούν μια εμφάνιση σε μεγάλο ποσοστό αυτού του νέου στελέχου στα μολυσμένα άτομα τον τελευταίο καιρό. Αυτό το 60-70% των νέων, το είπατε και εσείς νωρίτερα, των νέων λοιμόξεων έχουν αυτό το στέλεχος. Άρα με αυτό το δεδομένο έκριναν ότι είναι πολύ πιο μεταδοτικό. Κάνει με καλά η Ευρώπη που κλείνει τώρα τα σύνορά της, κύριε Μανολόπουλε? Κοιτάξτε, πιθανόν κάνει, γιατί αυτό το μοντέλο, αυτό, αν ισχύει, που είναι πιθανό να ισχύει για ψήν που το ανακοίνωσαν, σημαίνει ότι είναι πιο μεταδοτικός ο ιός, δεν είναι πιο επιβαρυτικός, όπως είπε ο κ. Γεροτζιάφας, δηλαδή, αλλά θα προκαλεί αυτά που προκαλούν και τα προηγούμενα στελέχη. Άρα, αν είναι πιο μεταδοτικός, θα αυξήσει τα κρούσματα, άρα και τα άτομα στη ΜΕΘ θα μπορούσε να επιβαρύνει, δηλαδή, την ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Άρα, είναι μια λογική κίνηση να περιοριστεί η επικοινωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για ένα διάστημα, μέχρι να ξεκαθαρίσει τουλάχιστον η εικόνα τι συμβαίνει με αυτό το νέο στέλεχος. Αυτό δεν συνεπάγεται από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάτι που αυξάνει τη μεταδοτικότητα? Δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι πρέπει να προφυλαχθούμε περισσότερο? Το ότι πρέπει να προφυλαχθούμε περισσότερο είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτά που έπρεπε να κάνουμε πριν πρέπει να κάνουμε και τώρα. Μάσκες, αποστάσεις, να αποφύγουμε τις συναντήσεις ακόμα και τώρα στα Χριστούγεννα, στις γιορτές. Πρέπει να μείνουμε μόνο με τα άτομα που λειτουργούμε κάθε μέρα, την οικογένειά μας. Δηλαδή, πρέπει τα ρεβεγιόν και όλα αυτά, ακόμα και αν επιτρέπονται στην Ελλάδα συναθρήσεις 9 ατόμων και 2 οικογενειών, ακόμα και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, αν θα το κάνουμε ο καθένας μας. Γιατί ο ιός δεν αναγνωρίζει σχέσεις συγγένειας, μολύνει ο ένας τον άλλον σε οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας και να είναι. Άρα, ακόμα και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε όσο μπορούμε. Μελέτη με 40.000 άτομα πάνω στο οποίο να στηρίζεται η έγκριση ενός εμβολίου και φαρμάκου ακόμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη τόσο μεγάλη κλινική μελέτη στην οποία να έχει στηριχθεί η έγκριση. Άρα, με αυτό το δεδομένο, είναι από τις πιο ασφαλείς εγκρίσεις που έχουμε δει.